Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και εγώ, ως μαθήτρια του πρώτου Λυκείου Νέας Ιωνίας, για να εκφράσω, πιστεύω εκ μέρους εκατοντάδων συμμαθητών μου, ότι ο χώρος αυτός πρέπει να μείνει ελεύθερος για εμάς και να μην παραχωρηθεί σε επιχειρήσεις. Τα σχολεία μας άνοιξαν με τα γνωστά προβλήματα που ανοίγουν κάθε χρόνο. Κενά, ελλείψεις, τραγικές υποδομές, ό,τι και αν δήλωσαν στα κανάλια οι διάφοροι υπουργοί. Όμως αυτό που μας εγκλώνησε ως μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα και εδώ, στη Νέα Ιωνία, είναι το δράμα που περνάει όλες αυτές τις μέρες ο λαός Θεσσαλίας. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε με εικόνες από τα πλημμυρισμένα χωριά την απόγνωση και το θυμό των κατοίκων στο μυαλό μας. Πριν η πανδημία, μετά ο πόλεμος, η ακρίβεια, τα τέμπη, οι καταστροφές, βαρεθήκαμε να ακούμε, περιμένετε να περάσουν τα δύσκολα. Έχουμε κουραστεί, έχουμε οργιστεί. Γεμίσαμε προδιαγραμμένα εγκλήματα. Πέρυσι συγκλονιστήκαμε από το έγκλημα στα Τέμπη. Τώρα εκατοντάδες οι μαθητές μας σε όλη τη χώρα δεν έχουν σπίτι να μείνουν, γιατί καταστράφηκαν τα σπίτια τους από τις φωτιές και τις πλημμύρες. Νεκροί άνθρωποι. Ο Μιχάλης, εδώ δίπλα στη Φιλαδέλφεια, έχασε τη ζωή του από τους φασίστες με την ανοχή του κράτους, της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Ο Αντώνης τώρα αφολήθηκε στον Πειραιά με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο που μας θυμίζει ξανά πως ζούμε σε ένα άδικο, εκμεταλλευτικό και σάπιο σύστημα. Τελικά, πριν καν ανοίξουν τα σχολεία, έχουμε ήδη μάθει ένα σημαντικό μάθημα. Ότι ζούμε προστάτευτοι σε ένα κράτος που για την ανθρώπινη ζωή αποδεικνύεται ξανά και ξανά πως δεν του καίγεται καρφί. Ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε στους περιφερειάρχες, ούτε στις διάφορες δημοτικές αρχές, όπως και στη δικιά μας, ούτε σε κάθε είδους υπεύθυνο, ανεύθυνο, όλοι τους με τους νόμους, τις αποφάσεις και την πολιτική που ακολουθούν διαλέγουν τα κέρδη των λίγων αντί για τις ανάγκες των πολλών. Έτσι και εδώ, στη Νέα Ιωνία, τη στιγμή που το έκτο λύκειο και το ΕΠΑΛ έχουν κοντέινερ στην αυλή για τους μαθητές, το σχολείο μου, το πρώτο λύκειο, πέρσι το Φλεβάρι, έπεσε τμήμα της οροφής στα γραφεία των καθηγητών, στις τάξεις μας, στα υπόλοιπα σχολεία, στηβαζόμαστε 20 με 25 και παραπάνω μαθητές. Συγκεκριμένα, η Α Λυκείου στο σχολείο μου έχει 30 παιδιά ανά κάθε τμήμα. Ό,τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα του μαθήματος και τη στήριξη των μαθητών που θέλουν περισσότερη βοήθεια. Γιατί για περισσότερα κτίρια και τάξεις κάθε χρόνο συγχωνεύονται και τμήματα σε διάφορα σχολεία. Η πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων αφορά κτίρια χτισμένα όταν οι γονείς μας πήγαιναν λύκειο. Να ξεχάσουμε τα σχολεία στο Δήμο μας, όπως το ΕΠΑΛ που πλημμύρισε με την πρώτη βροχή. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει επαρκής αντισεισμικός έλεγχος. Πόσο μάλλον να συζητήσουμε για αναβάθμιση των υποδομών και για να μπορούμε να έχουμε στα σχολεία μας σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλες υποδομές για να αθλούμαστε, να ερχόμαστε σε επαφή με τέχνες και πολιτισμό. Όταν γίνονται αυτά και άλλα τόσα που αφορούν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής μας, δεν καταλαβαίνουμε πόσο αυτός ο χώρος της παλιάς Σεριοτέκ, ένας δηλαδή από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους στην ευρύτερη περιοχή που ήταν να γίνει σχολείο, δεν έγινε τόσα χρόνια από κανέναν δήμαρχο και τώρα πάνε να το χαρίσουν για επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα, για αυτά τα συζητήματα, πολλές φορές κινητοποιηθήκαμε και εμείς οι μαθητές και πολλοί μαθητές πριν από εμάς, στο Δημαρχείο της περιοχής μας. Αλλά εξίσου πολλές φορές, δηλαδή πάντα, ακούμε τις ίδιες δικαιολογίες. Δεν έχουμε λεφτά, δεν είναι δικό μας θέμα, ως και κλειστές πόρτες. Μία είναι η λογική τους. Κόστος οι μαθητές και οι ανάγκες τους για σχολεία. Όλα για τα κέρδη των λίγων, ακόμα και τα σχολεία. Εμείς όμως ξέρουμε. Παίρνουμε δύναμη από ό,τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Στις φωτιές, στις πλημμύρες, αλλά και σε κάθε σχολική χρονιά, αποδεικνύεται ξανά και ξανά πως μόνο όταν διεκδικούμε συλλογικά και οργανωμένα το δίκαιο μας, θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Μας γεμίζει θάρρος και αισιοδοξία το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης στο λαό της Θεσσαλίας. Κάνουμε δύναμή μας ότι είμαστε πολλοί. Όλο και πιο πολλοί αναγνωρίζουν πως ό,τι ζούμε δεν είναι φυσιολογικό στον 21ο αιώνα. Πως δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε και να το θεωρούμε κανονικότητα. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, εμείς, οι πολλοί, να οργανωθούμε και να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας. Και τη δύναμή μας τη δυναμώνουμε με την ψήφο μας στη λαϊκή συσπήρωση, όσοι μαθητές πηγαίνουν γάμα Λυκείου και ψηφίζουν. Εκλέγουμε αγωνιστές εκπροσώπους στο Δήμο μας και στην περιφέρεια Αττικής, που θα μπουν μπροστά και θα διεκδικήσουμε μαζί τα δικαιώματά μας, που θα γίνουν η δική μας φωνή. Που όταν μπαίνει το ερώτημα ALTEC, χώρος πράσινου και ανάπτυξης ή χώρος σκουπιδιών, ΕΡΙΟΤΕΚ, σχολείο ή ιδιωτική επιχείρηση, δεν θα το σκέφτονται καν. Η απάντηση θα είναι πάντα με τις ανάγκες των πολλών, όχι με το κέρδος των λίγων. Ένα είναι σίγουρο. Στη γειτονιά μας θέλουμε να ακούμε τις δικές μας φωνές, όχι μπουλντόζες από επενδυτές.